Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 7. Είπε δε ο αρχιερεύς, το όντι ούτως έχουν σιτάφτα. Ο δε είπεν, άνδρες αδελφοί και πατέρες ακούσατε. Ο Θεός της δόξης εφάνει στον πατέρα ημών Αβραάμ, ότε ήτο εν τη Μεσοποταμία, πριν κατοικήσει εν Χαράν. Και είπε προς αυτόν, έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου, και ελθέε στην γη την οποία θέλω σι δείξει. Τότε εξελθών εκ της γης των Χαλδαίων, κατόκισεν εν Χαράν. Και εκείθεν μετά τον θάνατον του πατρός αυτού, μετόκισαν αυτόν εις την γην ταύτην, εις την οποίαν σεις κατοικείτε τώρα. Και δεν εδωκεν εις αυτόν κληρονομίαν εν αυτή, ουδέ βήμα από δός. Υπεσχέθη δε ότι θέλει δώσει αυτήν κτήμα εις αυτόν, και εις το σπέρμα αυτού μετ' αυτόν, ενώ δεν είχε τέκνον. Έλαλσε δε προς αυτόν ο Θεός ούτως, ότι το σπέρμα αυτού θέλει είστε επάρικον εν γη ξένη, και θέλουσι δηλώσει αυτό και καταθλίψει 400 έτη. Και το έθνος εις το οποίο θέλουσι δηλωθεί, εγώ θέλω κρίνει, είπεν ο Θεός. Και μετά ταύτα θέλουσιν εξέλθει και θέλουσιν μελατρεύσει εν το τόπο τούτο. Και έδωκεν σε αυτόν διαθήκην περί τομής, και ούτως εγέννησε τον Ισαάκ και περιέτεμεν αυτόν την 8η ημέρα. Και ο Ισαάκ γέννησε τον Ιακώβ, και ο Ιακώβ τους 12 πατριάρχας. Και οι πατριάρχοι ευθονίσαντες τον Ιωσήφ, επόλυσαν εις την Αίγυπτον. Ο Θεός όμως ήτο μετ' αυτού, και ηλευθέρωσεν αυτόν εκ πασών των θλίψεων αυτού, και έδωκεν σε αυτόν χάριν και σοφίαν ενώπιον Φαραώ, του βασιλέως της Αιγύπτου, ώστις κατέστησαν αυτόν κυβερνήτην επί της Αιγύπτου και όλου του οίκου αυτού. Ήλθε δε πείνα εφόλεν την υγιήν της Αιγύπτου και Χαναάν, και η θλίψης μεγάλη. Και δεν ευρίσκον τροφάς οι πατέρες ημών. Ακούσας δε ο Ιακώβ ότι υπήρχε σίτος εν Αιγύπτο, εξαπέστειλε πρώτη φοράν τους πατέρες ημών. Και εν τη Δευτέρα ανεγνωρίστη ο Ιωσήφ εις τους αδελφούς αυτού, και εφανερώθη εις τον Φαραώ το γένος του Ιωσήφ. Αποστείλας δε ο Ιωσήφ, εκάλεσε προς εαυτόν τον πατέραν αυτού Ιακώβ και πάσαν τη συγγένεια εν αυτού 75 ψυχάς. Και κατέβη ο Ιακώβ εις Αίγυπτον και ετελεύτησεν εκεί αυτός και οι πατέρες ημών. Και μετεκομίστησαν εις Σιχέμ και ετέθησαν εν το μνήματι το οποίο ηγόρασαν ο Αβραάμ με τη μήνα Αργυρίου παρά των ιών του Εμόρ πατρός του Σιχέμ. Καθώς δε επλησίαζεν ο καιρός της επαγγελίας την οποία νόμωσεν ο Θεός προς τον Αβραάμ, ύφξησεν ο λαός και επληθύνθη εν Αιγύπτο. Εωσού εσηκώθη η βαρσιλεύς άλλος, ώστις δεν ήξευρε τον Ιωσήφ. Ούτως δολιευθεί στο γένος ημών, κατέθλιψε τους πατέρας ημών ώστε να κάμει να ρίπτονται τα βρέφη αυτών, δια να μη ζωογονώνται. Εν τούτο το καιρό εγεννήθηκε ο Μωυσής και είχε θείον κάλος, ώστις ανετράφει 3 μήνες εν το οίκο του πατρός αυτού. Αφού δε ερήφθη, ανέλαβεν αυτόν η θυγάτηρ του Φαραώ και ανέθρεψεν αυτόν δια να είναι υιός αυτής. Και διδάχθη ο Μωυσής πάσαν την σοφία των Αιγυπτίων και ήτο δυνατός εν λόγης και ενέργης. Ενώ δε ετελείωνε το 40 έτος της ηλικίας αυτού, ήλθεν στην καρδία αυτού να επισκεφθεί τους αδελφούς αυτού, τους ιούς Ισραήλ. Και ειδών τεινά αδικούμενον, υπερασπίστη αυτόν, και έκαμεν εκδίκησιν υπέρ του καταθλιβωμένου, πατάξας των Αιγύπτιων. Ενώ μιζε δε ότι οι αδελφοί αυτού ήθελαν νοήσει ότι ο Θεός δια της χειρός αυτού δίδει εις αυτούς σωτηρίαν. Εκείνοι όμως δεν εννοήσαν. Την δε ακόλουθον ημέρα εφάνει εις αυτούς, ενώ εμάχοντο και παρεκκίνησεν αυτούς εις ειρήνην, υπόν. Άνθρωποι, αδελφοί είστε εσείς. Γιατί αδικείτε αλλήλους? Ο δε αδικών των πλησίων απέσπρωξεν αυτόν, υπόν. Τι σε κατέστησεν άρχοντα και δικαστήν εφ' ημάς? Μήπως θέλει εσύ να με φωνεύσεις καθόν τρόπο εφώνευσας χθες των Αιγύπτιων? Τότε ο Μωυσής έφυγε δια των λόγων τούτων και έγινε πάρικος εν γη Μαδιάμ, όπου εγέννησε 2 ιούς. Και αφού συνεπληρώθησαν 40 έτη, εφάνει εις αυτόν άγγελος Κυρίου εν τη ερήμο του όρου Σινά, εμέσω φλογός και ομένης βάτου. Ο δε Μωυσής ειδών εθαύμασε δια το όραμα, και ενώ επλησίαζε για να παρατηρήσει, ήλθε φωνή Κυρίου προς αυτόν. Εγώ είμαι ο Θεός των πατέρων σου, ο Θεός του Αβραάμ και ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ. Έντρομος δε γενόμενος ο Μωυσής, δεν ετόλμα να παρατηρήσει. Και είπε προς αυτόν ο Κύριος, λύσον το υπόδημα των ποδών σου, διότι ο τόπος επί του οποίου ίστασε είναι γη Αγία. Είδον την ταλαιπωρία του λαού μου του εν Αιγύπτο, και ήκουσα των στεναγμών αυτών, και κατέβην για να ελευθερώσω αυτούς. Και τώρα ελθέ, θέλω σε αποστείλει εις Αίγυπτον. Τούτον τον Μωυσήν τον οποίον ειρνήθησαν οι πόντες, τι σε κατέστησαν άρχονταν και δικαστήν, τούτον ο Θεός απέστειλεν αρχηγών και λυτρωτήν, διαχειρός του αγγέλου του φανέντος εις αυτόν εν τη βάτο. Ούτως εξήγαγεν αυτούς, αφού έκαμε τέρατα και σημεία εν γη Αιγύπτου και εν ερυθρά θαλάσση και εν τη ερήμο 40 έτη.
Ούτως είναι ο Μωυσής, ως της είπε προς τους Ιούς Ισραήλ, προφήτην εκ των αδελφών σας θέλει σας αναστήσει Κύριος ο Θεός σας, ως εμέ. Αυτού θέλετε ακούσει. Ούτως είναι ως της εν τη εκκλησία εν τη ερήμου εστάθη μετά του Αγγέλου του λαλούντας προς αυτόν εν το όρι Σινά και μετά των πατέρων ημών και παρέλαβε λόγια ζωοποιά για να δώσει εις ημάς, εις τον οποίον οι πατέρες ημών δεν ήθελησαν να υπακούσωσιν, αλλά απέβαλον και εστράφησαν εν τες καρδίες αυτών εις Αίγυπτον, υπόντες προς τον Ααρών, κάμε εις ημάς θεούς, ή την εστέλουση προβορεύεστε ημών. Διότι ούτως ο Μωυσής ως της εξήγαγεν ημάς εκ γης Αιγύπτου, δεν εξεύρωμεν τι συνέβη εις αυτόν. Και κατεσκεύασαν μόσχον εν τες ημέρες εκείνες, και προσέφεραν θυσίαση στο είδωλον, και εφραίνοντο εις τα έργα των χειρών αυτών. Όθεν εστράφει ο Θεός και παρέδωκεν αυτούς εις τον αλατρεύωσιν τη στρατιά του ουρανού, καθώς είναι γεγραμμένον εν το βιβλίο των προφητών. Μήπως προσεφέρατε εις εμέ σφάγια και θυσία 40 έτη εν τη ερήμο οίκος Ισραήλ. Μάλιστα ανελάβετε την σκηνή του Μολόχ και το άστρον του Θεού σας Ρεμφάν, τους τύπους τους οποίους εκάμετε για να προσκυνείτε αυτούς, δια τούτο θέλω σας μετικήσει επέκεινα της Βαβυλώνος. Η σκηνή του μαρτυρίου ήταν μετά των πατέρων ημών εν τη ερήμο, καθώς διέταξεν εκείνος ως της Ελάλη προς τον Μωυσήν να κατασκευάσει αυτήν κατά των τύπων των οποίων είχε ειδεί, την οποίαν και παραλαμβώντες οι πατέρες ημών έφεραν μετά του Ιησού εις την κατηκτηθήσαν γήν των εθνών, τα οποία ο Θεός έξωσε να πέμπροσθεν των πατέρων ημών έως των ημερών του Δαβίδ, ως της ευρεχάριν ενώπιον του Θεού και ηφχήθην εύρη κατοικίαν δια των Θεών του Ιακώβ. Ο Σολομών δε οκοδόμησεν εις αυτόν οίκον, αλλά ο ύψιστος δεν κατοικεί εν χειροποίητης ναής, καθώς ο προφήτης λέγει «Ο ουρανός είναι θρόνος μου, η δε γη υποπόδιον των ποδών μου». «Ποιον οίκον θέλετε οικοδομήσει δι' εμέ», λέγει Κύριος, «Η ποιος ο τρόπος εις αναπαύσεώς μου, η χείρ μου δεν έκαμε ταύτα πάντα». Σκληροτράχυλη και απερίτμητη την καρδίαν και τα ότα, σεις πάντοτε αντιφέρεστε κατά του Πνεύματος του Αγίου, καθώς οι πατέρες σας, ούτω κι εσείς. Τι να των προφητών δεν δίωξαν οι πατέρες σας, μάλιστα εφώνευσαν εκείνους ήτινες προκατήγγυλαν περί της ελεύσεως του δικαίου, τον οποίον σεις εγίνατε τώρα προδότε και φωνείς. Ήτινες ελάβετε των νόμων εκ διαταγών αγγέλων και δεν εφυλάξατε. Ακούοντες δε ταύτα, κατεκόπτοντο τας καρδίας αυτών και έτριζον τους οδόντας κατά αυτού. Ο δε Στέφανος πλήρησον Πνεύματος Αγίου, ατενίσασε στον ουρανόν, είδε την δόξαν του Θεού και τον Ιησούν ιστάμενον εκ δεξιών του Θεού και είπεν «Ιδού θεωρώ τους ουρανούς ανεωγμένους και τον Υιόν του ανθρώπου ιστάμενον εκ δεξιών του Θεού». Τότε φωνάξαντες μεταφωνής μεγάλης, έφραξαν τα ότα αυτών και όρμησαν ομοθυμαδών επ' αυτών και εκβαλώντες έξω της πόλεως ελιθοβόλουν. Και οι μάρτυρες απέθεσαν τα ημάτια αυτών εις τους πόδας νεανίου τεινός ονομαζομένου Σαύλου και ελιθοβόλουν τον Στέφανον επικαλούμενον και λέγοντα «Κύριε Ιησού, δέξε το πνεύμα μου». Και γονατίσα σε φώναξε μεταφωνής μεγάλης «Κύριε, μη λογαριάσεις σε αυτούς την αμαρτίαν τάφτην». Και τούτο λοιπόν εκοιμήθη. Βαδίζει μπρος με σκύλι στο κεφάλι όταν μιλάς για τον Θεού τη χάρη. Βαδίζει μπρος και μην αποκάνεις, ρίξε τα βάρη στο σωτήρα Χριστό. Κοίταξε ψηλά, πολύ ψηλά, στον
εμπρός και μην γυρίζεις πίσω. Αυτά που πέταξες μην τα ζητάς. Κράτα τα το λόγο του Θεού μας. Σου έχει χαράξει το δρόμο που θα πας. Κοίτα ψηλά, Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 8. Ο δε Σαύλος ήταν σύμφωνος εις των φώνων αυτού, και έγινε εν εκείνη την ημέρα διωγμός μέγας κατά της εκκλησίας της εν Ιεροσολύμης, και πάντες διεσπάρισαν εις τους τόπους της Ιουδαίας και Σαμαρίας πλην των Αποστόλων. Έφεραν δε τον Στέφανον εις τον τάφον άνδρες ευλαβείς, και έκαμον θρήνων μέγαν επ' αυτών. Ο δε Σαύλος εκακοποιεί την εκκλησίαν, εμβαίνον εις πάσαν οικίαν, και εσύρων άνδρας και γυναίκας παρέδιδεν εις την φυλακήν. Ημέν λοιπόν διασπαρέντες διήλθον ευαγγελιζόμενοι των λόγων. Ο δε Φίλιππος καταβάσει στην πόλη την Σαμαρίας εκήρυτεν εις αυτούς των Χριστών. Και οι όχλοι προσήχων ομοθυμαδών εις τα λεγόμενα υπό του Φιλίππου ακούοντες και βλέποντες τα θαύματα τα οποία έκανε. Διότι εκ πολλών εχόντων πνεύματα ακάθαρτα εξήρχοντο αυτά φωνάζοντα με τα μεγάλης φωνής, και πολλοί παραλυτικοί και χολοί εθεραπεύτησαν, και έγινε χαρά μεγάλη εν εκείνη την πόλη. Άνθρωπος δε της Σίμων ονομαζόμενος προϋπήρχεν εν την πόλη κάμνων μαγείας, και εκπλήτων των λαών της Σαμαρίας λέγονε αυτόν ότι είναι μεγαστής, εις τον οποίον έδιδαν προσοχήν πάντες από μικρού έως μεγάλου, λέγοντες ούτως είναι η δύναμη του Θεού η μεγάλη. Έδιδαν δε προσοχήν εις αυτόν, διότι είχεν εκπλήξει αυτούς πολλήν καιρών μετάς μαγείας. Ότι όμως επίστευσαν εις τον Φίλιππον ευαγγελιζόμενον τα περί της Βασιλείας του Θεού και του ονόματος του Ιησού Χριστού, ευαπτίζοντο άνδρες θε και γυναίκες. Ο δε Σίμων και αυτός επίστευσε, και ευαπτιστής έμενε πάντοτε μετά του Φιλίππου, και θεωρών σημεία και θαύματα μεγάλα γινόμενα εξεπλήτετο. Ακούσαντες δε οι Απόστολοι και οι εν Ιεροσολύμης ότι η Σαμάρια εδέχθη των λόγων του Θεού, απέστειλαν προς αυτούς τον Πέτρον και Ιωάννη. Ήτινες καταβάντες προσευχήθησαν περί αυτών, διαναλάβωση πνεύμα Άγιον. Διότι δεν είχεν έτη επιπέσει επουδένα εξ αυτών, αλλά μόνον ήσαν βεβαπτισμένοι εις το όνομα του Κυρίου Ιησού. Τότε επέθετον τα σχήρας επ' αυτούς και ελάμβανον πνεύμα Άγιον. Ειδών δε ο Σίμων, ότι δια της επιθέσεως των χειρών των Αποστόλων δίδεται το πνεύμα του Άγιον, προσέφεραν εις αυτούς χρήματα, λέγον «Δότε και εις εμέ την εξουσίαν ταύτην, ώστε ισόντι να επιθέσω τα σχήρας να λαμβάνει πνεύμα Άγιον». Και ο Πέτρος είπε προς αυτόν «Το αργύριό σου ας είναι μετά σου εις απώλειαν, διότι ενόμισας ότι η δωρεά του Θεού αποκτάται δια χρημάτων. Σύ δεν έχεις μερίδα ουδέ κλήρωνεν το λόγο τούτο, διότι η καρδία σου δεν είναι ευθεία ενώπιον του Θεού. Μετανόησον λοιπόν από τις κακίας σου ταύτης και δεήθητη του Θεού. Ίσως συγχωρηθεί σε η επίνοια της καρδίας σου, επειδή σε βλέπω ότι είσαι η σχολήν πικρίας και δεσμών αδικίας». Αποκριθείς δε ο Σίμων είπε, «Δεήθητε εσείς υπέρ εμού προς τον Κύριον, για να μην έλθει επ' εμέ μηδέν εξ όσων είπετε». Εκείνοι λοιπόν, αφού εμαρτύρησαν και ελάλησαν των λόγων του Κυρίου, υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ κηρύξαντες το Ευαγγέλιον και εν πολλές κόμες των Σαμαριτών. Άγγελος δε Κυρίου ελάλησε προς τον Φίλιππον λέγον, «Σηκώθητη και είπαγε προς μεσημβρίαν εις την οδόν την καταβαίνουσαν από Ιερουσαλήμ εις Γάζαν. Αυτή είναι έρημος». Και σηκωθήσει πήγε. Και ειδού άνθρωπος, εθείο ψευνούχος, άρχον της Κανδάκης της βασιλίσης των Αιθιώπων, ώστις ήτο επιπάντων των θησαυρών αυτής. Ούτως είχε ελθεί για να προσκυνήσει εις Ιερουσαλήμ. Και υπέστρεφε και καθήμενος επί της αμάξης αυτού, ανεγίνος και τον προφήτην Ισαΐαν. Είπε δε το πνεύμα προς τον Φίλιππον, «Πλησίανσον και προσκολήθητη εις την άμαξαν ταύτην». Και ο Φίλιππος έδραμε πλησίον και ήκουσεν αυτόν αναγινώσκοντα τον προφήτην Ισαΐαν και είπεν «Άραγε γινώσκης α αναγινώσκης». Ο δε είπε «Και πώς ήθελον δυνηθεί εάν δεν με οδηγήσει της». Και παρεκάλεσε τον Φίλιππο να αναβεί και να καθίσει μετ' αυτού. Το δε χωρίον της γραφής το οποίο αναγινώσκεν ή το τούτο. Εφέρθη ως πρόβατον επισφαγήν και ως αρνίον εμπροσθέν του Κύροντος αυτό άφωνον. Ούτω δεν ανοίγει το στόμα αυτού.
Εν τη ταπεινώση αυτού αφηρέθη η κρίση αυτού, την δε γενεάν αυτού τι στέλνει διηγηθεί, διότι σηκώνεται από τη γη η ζωή αυτού. Αποκριθείς δε ο ευνούχος προς τον Φίλιππον είπε, παρακαλώ σε, περί τίνος λέγει τούτο ο προφήτης, περί εαυτού ή περί άλλου τινός, και ανοίξας ο Φίλιππος το στόμα αυτού και αρχίσας από τις γραφείς ταύτης, ευυγγελίσα το εις αυτόν τον Ιησούν. Και καθώς εξικολούθουν την οδόν, ήλθον εις τη Ίδωρ. Και λέγει ο ευνούχος, ιδού Ίδωρ, τι με εμποδίζει να βαπτιστώ? Και ο Φίλιππος είπεν, εάν πιστεύεις εξ όλης της καρδίας, δύνασε. Και αποκριθείς είπε, πιστεύω ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. Και προσέταξε να σταθεί η άμαξα και κατέβησαν αμφότεροι εις το Ίδωρ ο Φίλιππος και ο ευνούχος και εβάπτισαν αυτόν. Ότε δε ανέβησαν εκ του ύδατος, Πνεύμα Κυρίου ήρπασε τον Φίλιππον και δίνεται αυτόν πλέον ο ευνούχος, αλεπορεύεται την οδόν αυτού χαίρον. Ο δε Φίλιππος ευρέθη εις Άζωτον και διερχόμενος εκήρυτεν εις πάσας τας πόλης, εωσού ήλθεν εις Κεσάριαν. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 9. Ο δε Σαύλος, πνέον έτη απειλήν και φόνων κατά των μαθητών του Κυρίου, ήλθε προς τον αρχιερέα και εξήτησε παρά αυτού η επιστολά εις Δαμασκόν προς τα συναγωγάς, όπως εάν ευρετινάς εκ της οδού ταύτης, άνδρας τε και γυναίκας, φέρει δεδεμένους εις Ιερουσαλήμ. Ενώ δε πορευόμενος επλησίαζεν εις την Δαμασκόν, εξέφνης ίστραψε περί αυτών φως από του ουρανού, και πεσών επί την γην ήκουσε φωνήν λέγουσα προς αυτόν, «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις?» Και είπε, «Τις είσαι, Κύριε?» Και ο Κύριος είπεν, «Εγώ είμαι Ιησούς, τον οποίον σι διώκεις, σκληρόν σι είναι να λακτίζεις προς κέντρα». Ο δε τρέμον και έκθαμβος γενόμενος είπε, «Κύριε, τι θέλεις να κάμω?» Και ο Κύριος είπε προς αυτόν, «Σηκώθητη, και εισελθε εις την πόλη, και θέλεις συλλαληθεί τι πρέπει να κάμεις». Οι δε άνδρες οι συνοδεύοντες αυτών ήσταν το άφωνοι, ακούοντες μεν την φωνήν, μηδένα όμως βλέποντες. Εσηκώθη δε ο Σαύλος από τη γη και έχων ανεογμένους τους οφθαλμούς αυτού, δεν έβλεπε ουδέναν. Και χειραγωγούντες αυτών, εισήγαγον εις Δαμασκόν. Και ήτο τρεις ημέρας χωρίς να βλέπει, και δεν έφαγεν ουδέ έπιεν. Ήτο δε της μαθητής εν Δαμασκό Ανανίας ονομαζόμενος, και είπε προς αυτόν ο Κύριος διοράματος, «Ανανία». Ο δε είπεν, «Ιδού εγώ, Κύριε». Και ο Κύριος είπε προς αυτόν,
σηκωθείς είπαγε στην οδόν την ονομαζομένη Νευθείαν, και ζήτησον εν τη οικία του Ιούδα τεινά Σαύλων ονομαζόμενον Ταρσαία, διότι ιδού προσεύχεται, και είδε διοράματος άνθρωπον, Ανανία ονομαζόμενον, ότι εισήλθε και έθεσεν επ' αυτόν την χείρα για να αναβλέψει. Απεκρίθη δε ο Ανανίας, «Κύριε, ήκουσα από πολλών περί του ανδρός τούτου, όσα κακά έπραξεν εις τους Αγίους σου εν Ιερουσαλήμ. Και εδώ έχει εξουσία παρά των αρχιερέων να δέσει πάντα στους επικαλουμένους το όνομά σου». Είπε δε προς αυτόν ο Κύριος, «Είπαγε, διότι ούτως είναι σκεύος εκλογής εις εμέ, για να βαστάσει το όνομά μου ενώπιον εθνών και βασιλέων και των ιών Ισραήλ, επειδή εγώ θέλω δείξει εις αυτόν όσα πρέπει να πάθει υπέρ του ονόματός μου». Υπήγε δε ο Ανανίας και εισήλθεν στην οικίαν και επιθέσας επ' αυτόν τας χείρας, είπε, «Σαούλ, αδελφέ, ο Κύριος με απέστειλεν, ο Ιησούς, ώστι σε φάνει εισέ εν τη οδό καθήν ήρχου, για να αναβλέψεις και να πληστείς πνεύματος Αγίου. Και ευθύς έπεσον από τον οφθαλμόν αυτού ως λέπη και ενέβλεψεν ευθύς και σηκωθείς ευαπτίστη. Και ελαβών τροφήν εδυναμώθη. Διέτριψε δε ο Σαύλος ημέρα στινάς μετά των εν Δαμασκό μαθητών, και ευθύς εκήρυτεν εν τες συναγωγές των Χριστών ότι ούτως είναι ο Υιός του Θεού. Εξεπλήττοντο δε οι πάντες οι ακούοντες και έλεγον, δεν είναι ούτως ώστις εξολόθρευσεν εν Ιερουσαλήμ τους επικαλωμένους το όνομα τούτο. Και εδώ δια τούτο είχε ελθεί, για να φέρει αυτούς δεδεμένους προς τους αρχιερείς. Ο δε Σαύλος μάλλον εν εδυναμούτο, και συνέχεια τους Ιουδαίους τους κατοικούντας εν Δαμασκό, αποδεικνύουν ότι ούτως είναι ο Χριστός. Και αφού παρήλθον ημέρα ικανέ, συνεβουλεύθησαν οι Ιουδαίοι να θανατώσουν αυτόν. Εγνωστοποιήθη δε εις τον Σαύλον η επιβουλή αυτών, και παρεφύλατον τα σπήλα ημέραν και νύχτα, για να θανατώσουν αυτόν. Λαβώντες δε αυτόν οι μαθητέ διανυκτός, κατεβίβασαν δια του τείχους κρεμάσαντες εντός σπυρίδος. Και ελθόν ο Σαύλος εις Ιερουσαλήμ, επροσπάθη να προσκοληθεί στους μαθητάς, πλην πάντες εφοβούντο αυτόν, μη πιστεύοντες ότι είναι μαθητής. Ο Βαρνάβας δε παραλαβών αυτόν, έφερε προς τους Αποστόλους και διηγήθη προς αυτούς πως είδε τον Κύριον εν τη οδό και ότι ελάλησε προς αυτόν και πως εν Δαμασκό εκήρυτε μετά Παρησίας εν το ονόματι του Ιησού. Και ήτο μετά αυτόν εν Ιερουσαλήμ εισερχόμενος και εξερχόμενος και μετά Παρησίας κηρύττων εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού. Και ελάλη και φιλονίκη μετά των Ελληνιστών, εκείνοι δε κατεγίνοντο εις τον αθανατώσουσιν αυτόν. Μαθώντες δε οι αδελφοί κατεβίβασαν αυτόν εις Κεσάριαν και εξαπέστειλαν αυτόν εις Ταρσόν. Εμένει λοιπόν εκκλησία καθόλην την Ιουδαίαν και Γαλιλαίαν και Σαμάριαν, ήχον ειρήνην, οικοδομούμενε και περιπατούσε εν το φόβο του Κυρίου και δια της παρηγορίας του Αγίου Πνεύματος επληθύνοντο. Ο δε Πέτρος, διερχόμενος δια πάντων, κατέβηκε προς τους Αγίους τους κατοικούντας την Λίδαν και έβρεν άνθρωπον τεινά εννέαν το όνομα, ώστις είτο παραλυτικός απαιτών οκτώ κατακείμενος επί κραβάτου. Και είπε προς αυτόν ο Πέτρος, «Εννέα, σε ιατρεύει Ιησούς ο Χριστός. Σηκώθητη και στρώσον την κλίνη σου. Και ευθύ σε σηκώθη. Και είδον αυτόν πάντα σε κατοικούντες την Λίδαν και τον Σάρωνα, ήτινες επέστρεψαν εις τον Κύριον. Και ενιώπη το της μαθήτρια ονόματι Ταβιθά, ήτης διερμηνευωμένη λέγεται Δορκάς. Αυτή η το πλήρης αγαθών έργων και ελεημοσυνών τας οποίας έκαμνε. Κατ' εκείνας δε τας ημέρα συνέβη ασθενήσασα να αποθάνει. Και λούσαντες αυτήν έθεσαν εις ανόγειον. Και επειδή η Λίδα ήταν ο πλησίον της Ιώπης, ακούσαντες οι μαθητές ότι ο Πέτρος είναι εν αυτή, απέστειλαν προς αυτόν δύο άνδρας, παρακαλούντες να μην βραδύνει να περάσει έως εις αυτούς. Και σηκωθείς ο Πέτρος υπήγε μετ' αυτόν, τον οποίο ελθόντα ανεβίβασαν εις το ανόγειον, και παρεστάθησαν ενώπιον αυτού πάσε εχείρε, κλαίουσε, και δεικνύουσε χιτώνας και ημάτια, όσα η Δορκάς ηργάζετο ότι ήταν μετ' αυτόν. Ο δε Πέτρος εκβαλών έξω πάντας, εγονάτισε και προσευχήθη. Και στραφής προς το σώμα είπε, «Ταβιθά, ανάστηθη». Ιδέ ίνιξε τους οφθαλμούς αυτής και ειδούσα των Πέτρων ανεκάθισεν. Ο δε εδώ και χείρα εις αυτήν και εσήκωσεν αυτήν. Και φωνάξα στους Αγίους και τας χείρας, παρέστησεν αυτήν ζώσαν. Έγινε δε τούτο γνωστόν καθόλου την Ιώπην και πολλοί επίστευσαν εις τον Κύριον. Και ο Πέτρος έμεινε ικανάς ημέρας εν Ιώπη παρά την Σίμωνη Βρυσοδέψη.